Σε στενό οικογενειακό κύκλο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης, η σύζυγος του Κωνσταντίνου, Άννα Μαρία, τα παιδιά της, η βασιλομήτωρ της Ισπανίας Σοφία, με την πριγκίπισσα Ειρήνη, πραγματοποίησαν στο Τατόι, στον ιερό ναό της Αναστάσεως που θεμελίωσε η Βασίλισσα Όλγα, το μνημόσυνο αλλά και το τρισάγιο επί του τάφου, ακριβώς ένα χρόνο μετά το θάνατο του έκτοτου μονάρχη. Μαζί τους παρευρέθηκαν και ελάχιστοι οικογενειακοί φίλοι, ανάμεσά τους μέλη της οικογένειας Στρογγυλού. Ένα χρόνο πριν, ο Παύλος υποδεχόταν στη Μητρόπολη τους γαλαζοαίματους που ήθελαν να τιμήσουν τον πατέρα του και εκφωνούσε τον επικίβιο. Κωνσταντίνε, μεγαλειότατε, βασιλιά πατέρα μου, παππού, Ολυμπιονίκη. Είναι οδυνηρή αυτή η μέρα χωρισμού. Ένας χρόνος πόνου που σημάδεψε τόσο την Άννα Μαρία που αποσύρθηκε από τις κοσμικότητες και τις λοιπές υποχρεώσεις της για να βιώσει το πένθος, αλλά και την αδερφή του Κωνσταντίνου Σοφία που ανέφερε μεταξύ άλλων στην επίσημη ιστοσελίδα της πως δεν υπάρχουν πάρτι αλλά μόνο λύπη. Οι εμφανίσεις της Άννας Μαρίας στην Αθήνα ήταν απλές και πάντα μαζί με τα παιδιά της. Βόλτες που συνοδεύονταν από γεύματα στον πεζόδρομο της Βαλαωρίτου, που κράτησαν μέχρι που αυτά επέστρεψαν στο εξωτερικό, λόγω επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων. Με μία εξαίρεση, όταν αποφάσισε να παρευρεθεί στην κηδεία του αδελφικού φίλου του συζύγου της, επιχειρηματία Γιώργου Ανδρεάδη, στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Σημαντικό ρόλο, όπως λέγεται, στο να απαλύνει τον πόνο της απώλειας και να αλλάξει η διάθεση της Άννας Μαρίας, έπαιξε η συμπαράσταση, αλλά και τα τονωτικά λόγια της μεγαλύτερης αδερφής της, της Μαργαρίτας, βασίλισσας της Δανίας, που την κάλεσε κοντά της προκειμένου μαζί να παραστούν στην ενηλικίωση του πρίγκιπα Χριστιανού, αλλά και στο ιωβιλαίο του βασιλιά της Σουηδίας. Από την άλλη, η πληγωμένη από το χαμό του αδερφού της, η Σοφία της Ισπανίας, παρευρέθηκε μόνο σε απαραίτητες για τα καθήκοντά της εκδηλώσεις, ενώ δεν είχε διάθεση ούτε να γιορτάσει την ημέρα της ονομαστικής της εορτής. Μια μέρα μάλιστα που απαθανατίστηκε από τους φωτογράφους να μαζεύει σκουπίδια σε μια ακτή της Ισπανίας. Η πιο σκληρή, πριγκίπισσα Ειρήνη, φάνηκε αρχικά να μην έχει καμφθεί από την απώλεια. Ωστόσο, λίγο πριν την άφηξή της στην Ελλάδα για το ετήσιο μνημόσυνο του Κωνσταντίνου, ανακοίνωσε μέσω του εκπροσώπου της πως μετά από 37 χρόνια λειτουργίας σταματά την οργάνωσή της «Κόσμος σε Αρμονία». Τις ημέρες εκείνες έγινε ταυτόχρονα γνωστό πως η υγεία της είχε επιβαρυνθεί. Για τα παιδιά του Κωνσταντίνου η απώλεια ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής. Όμως ο Παύλος στηριζόταν στον Νικόλαο και οι δύο μαζί στην πρωτότοκη Αλεξία που έγινε όλον αυτόν τον χρόνο η σκιά της μητέρας της. Από την άλλη, Φίλιππος και Θεοδώρα φάνηκε να αλληλοστηρίζονται περισσότερο και να δίνουν κουράγιο στη θεία του Σοφία. Αυτά, κυρίες και κύριοι, συνέβησαν τον χρόνο αυτό με την ματιά και την υπογραφή του Θόδωρου Στέφου, ο οποίος εδώ και χρόνια υπηρετεί το ρεπορτάζ για την βασιλική οικογένεια. Να υποδεχτούμε, Θόδωρε, και να ξεκινήσεις να μαζίνεις και εσύ τα παρασκήνια σου, τον Μάρκο το Ράπτη, τον κολλητό φίλο του Τέος. Κύριε Ράπτη, καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας. Είναι τιμή μας που είστε εδώ. Και εγώ. Γιατί έχετε και εσείς την ιστορία σας και τη διαδρομή σας και στον χώρο της ναυτοσύνης και γενικότερα στην ιστιοπλοεία και γνωρίζετε πάρα πολλά για την οικογένεια. Θέλω να πάμε λίγο στο Θόδωρο και να ζητήσω από το σκηνοθέτη μας να μπει και ο Θόδωρος στην κουβέντα μας, διότι, Θόδωρε, παρακολούθησες από κοντά όλο το διαδικαστικό. Έκανε εντύπωση στον κόσμο, τον πολύ κόσμο, που δεν μπορούσε να παραστεί στο μνημόσυνο και έγινε σε κλειστό κύκλο. Ήταν μια επιθυμία της οικογένειας. Η οικογένεια βρέθηκε όλη στην Αθήνα, αφήσανε τα πάντα, με εξαίρεση τη Μαρή Σαντάλη, η οποία οι επαγγελματικές υποχρεώσεις έπρεπε να βρίσκεται σε άλλη χώρα, μαζί με τα δύο τα παιδιά. Ήταν στη Νέα Υόρκη ή στην Αμερική. Ήρθαν, ουσιαστικά. Ήταν στη Νέα Υόρκη, από ό,τι γνωρίζω. Ακριβώς. Ναι. Εκείνο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να πούμε ότι εγώ τουλάχιστον αυτό το οποίο είδα είναι ότι παρόλο η Άννα Μαρία, η οποία αγαπάει ιδιαίτερα την Ελλάδα και την έχει τιμήσει με το δικό της τρόπο, όχι σαν βασίλισσα, αλλά σαν απλός πολίτης,
ήταν ότι ήταν κάπου χαμένη. Όλο αυτό το πράγμα με τους φωτορεπόρτερ, τον κόσμο των οποίων κάποιους φιλοβασιλικούς, οι οποίοι βρέθηκαν στο Τατόι κτλ. Δεν είναι τυχαίο. Ο Παύλος την κρατούσε από το χέρι καθ' όλη τη διάρκεια και στο εστιατόριο, και στην είσοδο και στην έξοδο στο εστιατόριο στην Κηφισιά, και στο Τατόι πάνω, έτσι τουλάχιστον έγινε γνωστό κτλ. Φυσικά είναι συντετριμένη. Της λείπει ο άνθρωπός της, το Άλεξ Μισό, πέρα το αν ήταν τέος, πρώην, νυν, βασιλιάς κτλ. Της λείπει ο άντρας της. Θοδωρή μου, εκείνη τη μέρα είχε πολύ άθλιο καιρό, από ό,τι θυμάμαι. Πολύ δύσκολη μέρα. Παρ' όλα αυτά είχε κόσμο την ώρα του... Κόσμο ιδιαίτερο, Μαρία, δεν είχε. Ουσιαστικά γιατί από τη μία ήταν το ψηλό βροχό, το οποίο μετατράπηκε σε χιονόνερο. Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες στην περιβόητη πύλη των Λευκών, οι οποίες δεν υπάρχουν λόγω του ότι έχουν καεί. Απλώς, καλά, δεν υπήρχε, επειδή θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ αύριο και θέλω να δώσω τον ρόλο και τον λόγο στον Μάρκο Τωράπτη που είναι μαζί μας σήμερα. Δεν υπήρχε καμία επιμέλεια ουσιαστική στον τάφο. Δηλαδή, κύριε Ράπτη, αντίστοιχη έτσι, ταφική θάλαμη, ας πούμε, να το πω έτσι, τάφη στο εξωτερικό, έκπτωτον τέος πρώην βασιλέων που έχουν φύγει από τη ζωή, έχουν αποδημήσει, είναι σημεία αναφοράς μέχρι και τουριστικά. Εδώ, μέχρι και μια εβδομάδα πριν το μνημόσυνο, ο τάφος είχε παρατηθεί εντελώς. Γινόντουσαν εργασίες. Κύριε Ράπτη. Όχι, δεν πιστεύω καθαρά ότι είναι το ανάθεμα της αριστεράς προς τη Βασιλεία και δυστυχώς μετά τον πόλεμο διοικεί αριστερά έως σήμερα, έστω και ηττημένη. Το θεωρούν κακό να πάνε να προσκυνήσουν το βασιλιά τους, αλλά εγώ δεν το θεωρώ κακό και μάλιστα θα ήθελα να πω ότι οφείλουμε τιμή σε αυτόν τον Έλληνα που ήταν πιο πατριώτης από όλους μας. Μάλιστα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο μόνος που έκανε αντίσταση κατά της Χούντας και δεν αιματοκύλησε τον τόπο. Η ιστορία, κύριε Ράπτη, νομίζω ότι έχει διδάξει και έχουμε μάθει όλοι από την ιστορία και το τι έχει γίνει. Οπότε το να ανατρέχουμε στο τι συνέβη πριν από 50 και 60 χρόνια δεν νομίζω ότι ωφελεί κανέναν. Εγώ σας ρώτησα συγκεκριμένα. Και το πολίτευμα έχει κρυθεί. Συγγνώμη. Το πολίτευμα έχει κρυθεί. Και το πολίτευμα έχει κρυθεί. Σίγουρα. Και όλα έχουν κρυθεί. Οπότε... Σίγουρα έχει κρυθεί, αλλά ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δεν έχει κρυθεί. Δεν ξέρω τώρα που κολλάει. Δεν έχει κρυθεί αντικειμενικά. Προφανώς ιτήθηκε η αριστερά, αλλά δεν ξέρω που κολλάει στην κουβέντα εδώ. Ναι, απλά δεν κρύθηκε αντικειμενικά, λέει ο κύριος Ράπτης, είναι η άποψή του. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει αιματοχυλήσει τη χώρα τότε με το κίνημα. Η δημοκρατία είναι προδερβευμένη δημοκρατία. Είναι άλλη εκπομπή, παιδιά, αυτό θα κάνουμε ντοκιμαντέρ αν θέλετε. Μας έφερε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το οποίο απεσοβήθη. Ποτέ κανείς δεν το ανακοίνωσε. Μάλιστα. Ναι, εντάξει, μπορεί να ξέρει ο κύριος Ράπτης περισσότερα πράγματα γιατί ήταν στην οικογένεια κοντά. Με σεβασμό το λέω. Προφανώς για τα παρασκήνια γι' αυτό. Αλλά έχει κρυφθεί το πολίτευμά μας. Όπως ξέρω και όταν πρώτο ήρθε, έκανε ένα γκάλωπ το Πασό και του έδωσε 40% βασιλεία και τότε άρχισε ο πανικός και η λάσπη. Θέλω να σας πω, συγγνώμη λίγο, θέλω να σας πω ότι κάποιοι τον τίμησαν γιατί υπήρχε και ένα άγνωστο μνημόσυνο με ανθρώπους οι οποίοι λίγες μέρες πριν το επίσημο μνημόσυνο, έκαναν αυτό. Για δείτε. Ξέρετε. Αρχιερατικό μνημόσυνο για τον τέος βασιλιά Κωνσταντίνο πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Κυριακή στη Μητρόπολη Αμαρουσίου στις 11.30 το πρωί, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λαοδικίας Θεοδόρητου, του Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νικολάου και του Πατέρα Χρήστου και παρουσία πλήθος κόσμου. Ο Μητροπολίτης Λαοδικίας Θεοδόρητος ήξερε προσωπικά τον τέος βασιλιά και την οικογένειά του, γιατί ιερουργούσε στην Αγία Σοφία του Λονδίνου, όπου και εκκλησιαζόταν η τέος βασιλική οικογένεια.
Το 2009, για λόγους υγείας, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου συνέχισε τη διακονία του ως ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου. Συγκεκριμένα, ανέλαβε την έδρα του Επισκοπείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, καθώς και την εκπροσώπησή του στην Αθήνα. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι κλείνοντας το μνημόσυνο, ο Μητροπολίτης αναφώνησε. Μετά το πέρας της τελετής, καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν πως ο Μητροπολίτης είχε συνάντηση με τον Παύλο, προκειμένου να τον δει αλλά και να γευματίσουν μαζί. Η δε χορηγία του μνημοσύνου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Μαρούσι ανήκε στον ιδιώτη Αντώνη Λεούση, που είχε χορηγήσει και στο παρελθόν το 40ήμερο μνημόσυνο του τέως βασιλιά. Άκουσα καλά κάτι, το άκουσα καλά στο βίντεο το συγκεκριμένο. Τι ακριβώς υπόθηκε, Θόδωρε, στο βίντεο από τον... Βασιλέα ημών γενωμένου. Γενόμενου, συγγνώμη. Ημών με ύψιλον ή με ήττα. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Όχι, γιατί κύριε Ράπτη, εδώ ακούμε και από τον ιερωμένο να λέει ότι βασιλέα ημών... Γενόμενο. Γενόμενο, μάλιστα. Το θέμα είναι αν είναι με ήττα ή με ύψιλον. Δεν μπορούμε να απεμπολούμε την ιστορία μας. Υπήρξε βασιλεύς των Ελλήνων. Δεν το είπε κανένας αυτό. Λοιπόν, το μνημόσυνο ήταν υπομορφή κρυφού σχολιού. Δεν το καταλαβαίνω γιατί. Δεν μπορούσε να γίνει ένα μνημόσυνο για τον βασιλιά. Εδώ οι Μπολσεβίκοι δεν απεμπόλησαν την ιστορία του Τζάρα. Μήπως θέλουν να το κάνουν στο Λονδίνο με επισημότητα, κύριε Ράπτη. Γι' αυτό και στην Ελλάδα την ψωροκόστε να το ξεπετάξαμε έτσι. Ακριβώς. Δεν ξέρω. Μήπως είναι επιλογή της οικογένειας εννοώ. Όχι, όχι, όχι. 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 Εντάξει. Μένουμε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα η δώσουμε οικογένεια συνέχεια. Σέβεται πάντα τον ελληνικό λαό. Και ο ελληνικός λαός έχει δείξει ότι σέβεται την οικογένεια πάντως. Αυτό ακριβώς. Είναι δεδομένο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.